χαλάρωσης. Mm-hmm. Δηλαδή κάθομαι, popcorn, παρέα αν γίνεται, ξέρω εγώ, και απολαμβάνουμε το survival. Αυτό πάλι σήμερα το πρωί πριν έρθετε ήμουν σε μια δουλειά και μου λέγανε ακριβώς αυτό το πράγμα. Χθες το βράδυ με είχαν καλέσει για φαγητό και πήγα και είχαμε ανοίξει για να δούμε όλοι survival γιατί κάνουμε. Τι λέω, τι εννοείς. Μου λέει κάθε βράδυ συγκεντρωνόμαστε σε διαφορετικό σπίτι και βλέπουμε survival με φαγητό. Όπως γίνεται με τους αγώνες ποδοσφαίρου που μαζεύονται οι φίλοι στο σπίτι και το βλέπουν και σχολιάζουμε σαν να βλέπουμε έναν αθλητικό αγώνα. Εντάξει, εγώ πώς κόλλησα με το survival. Δηλαδή στην αρχή δεν είχα δει τα πρώτα επεισόδια παρότι έχω και φίλους που είναι μέσα. Ποιος είναι φίλος σου? Εγώ, η Λάουρα, ο Σπαλιάρας και ο Χανταμπάκης, ας πούμε, ξέρω εγώ. Τι γίνεται, κάποια στιγμή ακούω ότι υπάρχει ένας Κινέζος από τη Θεσσαλονίκη. Κάνω Κινέζος από τη Θεσσαλονίκη και μου λέει ο DJ μου, ένα γιατί σου κάνει εντύπωση. Αφρικανός λέει από την Αθήνα. Και λέω, έχεις δίκιο. Και τώρα όταν σου είπα ότι έρχομαι στην εκπομπή σήμερα, και λέω θα πάω στη μελέτη, λέω θα είναι και ο Τσάνγκ. Έπεσε πολύ γέλιο στο στούντιο. Είναι σαν ανέκδοτο λέει. Ήταν ένας Αφρικανός, ένας Κινέζος και η μελέτη. Όχι, θα το κάνω καλύτερο. Ήταν ένας Αφρικανός, ένας Κινέζος και μια ξανθιά, ρε. Ακόμα καλύτερο. Δηλαδή δεν έχεις να φύγεις από πουθενά. Οπότε εσύ φταίς που κόλλησα με το σερβέρο. Βέβαια. Και θέλω να πω ότι φαίνεται ότι είμαι με έναν διάσημο, διότι φοράει το κόκκινο το καπέλο, είναι το χρώμα του. Ναι, φοράει όπως και τις, τα αστεράκια του ράγκμπι. Και μάνατζερ. Ακριβώς. Και τα αστεράκια του φίλου του Πάνου με το ράγκμπι. Βέβαια, εγώ συμπτωματικά ενώ φορούσα το λευκό, τώρα σήμερα φόρασα. Έβαλε το γυαλιστό. Ναι, αλλά γαλάζιο μπλε. Οπότε ναι, είμαστε μαχητές και διάσημοι. Ακριβώς. Είναι ισορροπίες. Για τούτο θέλω να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω κάποια συγκεκριμένη ομάδα που υποστηρίζω. Μ' αρέσουν και οι δύο ομάδες μ' αρέσουν και γενικά το βλέπω σαν σοου περισσότερο. Αυτό το σοου δηλαδή μ' αρέσει. Και μακάρι να κερδίσω καλύτερος. Αυτό για, για τις ομάδες το καταλαβαίνω. Γιατί και εγώ ενώ νομίζουν ότι υποστηρίζω τους διάσημους, δεν έχω πάρει το μέρος κάποιες ομάδες απαραίτητα. Το βλέπω ουδέτερα τελείως δηλαδή. Δεν είναι ότι παρακολουθώ Ελλάδα κάτι και είμαι με την Ελλάδα για την χώρα μου. Όχι. Παρακολουθώ ένα παιχνίδι. Έτσι. Που τη μία κερδίζει ένα, την άλλη κερδίζει ο άλλος. Είμαστε φίλαθλοι. Αγαπημένο όμως παίκτη έχεις ή όχι? Αγαπημένο παίκτη. Δεν έχω. Ξέρεις τι, σε κάθε αγώνισμα που διαγωνίζονται και τα λοιπά, κάθε φορά αλλάζει. Δηλαδή μπορεί σήμερα να είναι ο Μάριος γιατί έχει κάνει τρομερή κούρσα, ξέρω εγώ. Αύριο μπορεί να είναι η Λάουρα γιατί έχει κάνει την απίστευτη ανατροπή. Με τη Λάουρα που γνωρίζεστε. Λόγω επαγγέλματος και αυτά, γνωριστήκαμε και τα λοιπά. Κάτσε, περίμενε. Η Λάουρα είναι παρουσιάστρια. Ναι. Έχω πάει σε πολλές εκπομπές, mm-hmm. έχουμε βρεθεί σε πολλά κοινά shows ή εκδηλώσεις κτλ. Και επειδή είναι η Λάουρα κοινωνική, είμαι και εγώ υπερκοινωνικός, γνωριστήκαμε και κάνουμε πολύ καλή παρέα εδώ και πολλά χρόνια. Α, είσαστε δηλαδή, βγαίνετε έξω κτλ. Ναι. Α, είσαστε πραγματικά γνωστοί δηλαδή και φίλοι. Και γιατί εγώ γνώριζα τους διάσημους όλους, εκτός από την Ευρυδή και τους γνώριζα όλους τους υπόλοιπους. Αλλά δεν είναι ότι θα βγω να πιω μαζί τους ένα ποτό ή να πιω. Με τη Λάουρα και τον Μπό συγκεκριμένα βγαίνουμε αρκετά. Δηλαδή είναι όντως φίλοι, είναι παρέακι. Με τον Μπό έχετε συνεργαστεί κιόλα. Ο Μπό είναι επίσης ο άνθρωπος που με έχει βοηθήσει, είναι και δάσκαλός μου, θα έλεγα, γιατί με έχει βοηθήσει από πιο μικρή που ήμασταν στο να μπω στον δρόμο μου. Να μπω στον δρόμο μου. Και απάντα είναι ο άνθρωπος που μας συμβουλεύει. Όταν έχουμε δηλαδή κάποιες απορίες ή είμαστε σε κάποιο δίλημα, Μπό, τι κάνουμε. Και είναι πάρα πολύ καλός αυτό που κάνει. Και ξέρει, έχει γνώσεις ο άνθρωπος. Mm-hmm. Έχει γνώσεις. Mm-hmm.